Τώρα, υπάρχει πρόβλημα επιβίωσης στη μονάδα. Μιλάμε για μια μονάδα η οποία έχει γίνει επένδυση. Είναι χρόνια. Δεν είναι χρέος, ούτε είναι τσίκι, ούτε είναι μια πρόχειρη κατασκευή, ούτε τίποτα. Αν όλο αυτό το μέρος τώρα εδώ πέρα που σου έδειξα, όλο το βουνό και όλο αυτό εδώ κάτω γίνει βολταϊκά, εγώ μένω μόνο μέσα και δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να βοσκήσω. Δεν μπορώ να το βοσκήσω. Δεν υπάρχει λόγο να βοσκήσω. Ιδρύς που είναι. Πώς είναι δυνατόν να πλήσει μία βρύση από φωτοβολταϊκά πάρκα, πώς είναι που τρώει είτε αυτούς είτε ο άλλος που είναι από πίσω μας να πατήσει στη βρύση. Δρόμο με την άσφαλτο δεν θα μπορέσει να τα ποτίσει καθόλου. Η βρύση είναι γύρω στα 120 χρόνια, είναι πηγή αυτή τη στιγμή. Εδώ τον άνθρωπο, τον άλλο άνθρωπο, ο άλλο άνθρωπο που πάει το φωτοβολταϊκό, ακριβώς την περίφραξή του επάνω, έρχεται ακριβώς την περίφραξή του, αύριο μεθαύριο μπορεί να φέρει και αυτό ζώα. Πώς θα τα φέρει, ακριβώς πάνω. Πάνω στου τάφου, επάνω στου τάφου. Δεν έχει ζώα τώρα, αλλά ο τάφο είναι δικό του. Πώς είναι δυνατόν αυτό να μην το βγάζουν πυκνό εδώ όταν υπάρχει μέσα και δέντρα. Υπάρχουν και θάμνοι, υπάρχουν και δέντρα. Λοιπόν, άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα εδώ πέρα. Αν αυτό εδώ πέρα το βουνό γίνει βολταϊκό και μπει μπουλντόζερ και το ισιώσει, τα νερά που θα πάνε. Ήδη έχουμε πρόβλημα όταν βρέχει πολύ, γιατί το βουνό κρατάει όσο κρατάει και κατεβάζει, μας τα κατεβάζει στο στάβλο. Δηλαδή, μας κατεβάζει νερό από εδώ πέρα, όχι αστεία. Αν αυτό όλο γίνει φωτοβολταϊκό, πέρα από όλα τα άλλα, το νερό που θα πάει.